Τους δρόμους που περπάτησαν οι αρχαίοι Αυδηρίτες θα φωτίσει και φέτος η Αυγουστιάτικη Πασέλινος, την οποία τιμά η εφορία αρχαιοτήτων, συντροφιά με τους ξαθιώτες και τους ποιητές αυτού του τόπου, που θα απαγγείλουν τα ποίηματά τους κάτω από το χρυσό φως του ομορφότερου φεγγαριού του χρόνου. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στις βραδιές Πανσελίνου που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Εμείς θα έχουμε την ημέρα αυτή ιστορικό περίπατο που θα γίνει από την αρχαιολόγο Μαρία Χρυσάφη και θα ακολουθήσει ποιητική βραδιά. Δηλαδή διάφοροι ποιητές και ποιήτριες της Ξάνθης θα έρθουν και θα απαγγείλουν τα ποίηματά τους στο φως του φεγγαριού. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, καθώς θα είναι φωτισμένη η εκθεσιακή χώρη των Αυδήρων. Στα Αύδερ, ξέρετε, υπάρχουν δύο εκθέσεις αρχαιοτήτων, θα είναι αυτά φωταγωγημένα. Θα είναι φωτισμένος και ο υπόλοιπος χώρος εκεί όπου θα γίνει η εκδήλωση και όποιος θέλει θα μπορέσει να περπατήσει στις οδούς των Αυδήρων για να έχει και μια την εικόνα πώς είναι τη νύχτα τα Αύδηρα. Τους ποιητές αυτούς τους οργάνωσε και την βραδιά επιμελείται ο Λόγιος Θανάσης Μουσόπουλος. Δεν σας είπα ότι θα προηγηθεί από εμένα ανάγνωση ποιημάτων του αρχαίου ποιητή Ανακρέοντα, ο οποίος είχε ζήσει ένα διάστημα στα Άβδηρα και επένεσε μάλιστα την πόλη. Τα κείμενα αυτά θα είναι και στο πρωτότυπο και σε μετάφραση και θα διανεμηθούν και στο κοινό μαζί με και με άλλα έντυπα που θα δώσουμε. Και όσον αφορά την είσοδο θα είναι ελεύθερη, έτσι? Ελεύθερη η είσοδος, ναι. Θα ξεκινήσουμε 7:30, όσο έχει ακόμα λίγο φως για να δούμε τον χώρο με το φως. Και μετά θα ακολουθήσουν οι νυχτερινές δραστηριότητες. Στο μεταξύ, η προϊσταμένη της εφορίας Κωνσταντίνα Καλιτζή θα χαρίσει στους συμμετέχοντες το λόγο του Ανακρέοντα, του ποιητή της ΤΕΟ, που ήρθε εδώ μαζί με τους συμπολίτες του όταν άφησαν την πόλη του στην Ιωνία και ίδρυσαν τα Άβδηρα.